Προβλήματα 10 χρόνων επιλύθηκαν τελικά για τον οικισμό των Δικέλαιων ανά και της παραλιακής Μεσημβρίας της Αλεξανδρούπολης. Για χρόνια οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το νερό, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι βρύσες στέρευαν, αλλά και τις ώρες που έτρεχαν το νερό ήταν θολό και όχι πόσιμο. Το νερό και μάλιστα καλής ποιότητας έχει λυθεί, γιατί όλοι θα πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας και να βλέπει πριν τι γινότανε. Για πολλές δεκαετίες λοιπόν στον οικισμό των Δικέλων έτρεχε μέσα στα σπίτια θολό νερό. Όχι μόνο ακατάλληλο για πόση, κατέστρεφε και τις οικοσκευές τους. Τώρα πλέον και με την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου, αλλά και με το δίκτυο που φέραμε καθαρό νερό, λύσαμε μια για πάντα και την υδροδότηση του οικισμού Δικέλων, αλλά και Μεσημβρίας. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αλεξανδρούπολης, έχουν τοποθετηθεί σωλήνες με νέο υλικό. Έγινε αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του δικτύου ίδρυυσης και τοποθετήθηκαν και δύο δεξαμενές. Εδώ στην περιοχή, όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ, έχουμε κάνει ένα με πολύ ωραίο αγωγό με την τελευταία λέξη της μόδας σε υλικά κατασκευής, με πολυθυλένιο, σωλήνες. Φέραμε νερό, έχουμε αντικαταστήσει τα δίκτυα εσωτερικό όλο το Δικέλων και της Μεσημβρίας και δύο του 300 δεξαμενές. Και με 120 κυβικά την ώρα, επιτέλους αυτή η περιοχή εδώ θα μπορεί να πίνει νερό και να χρησιμοποιεί τα σπίτια τους και οι ίδιοι να πίνουν νερό, διότι μόνο εδώ στην εκκλησία μπροστά είχε μια βρύση που πέρανε πόσιμο νερό και αγοράζαν νερό. Έτσι λοιπόν έχουμε λύσει κάποια βασικά προβλήματα της περιοχής, βασικά, και οι άλλες ανάγκες τις αφήνουμε για άλλες και επερχόμενες δημοτικές αρχές που ευελπιστούμε να είμαστε και οι ίδιοι για να τα συνεχίσουμε.